Σελίδες λοιπόν 710, κεφάλαιο λάμπτα ήτα, 38 κεφάλαιο και εδάφιο 14. Και απέστειλε Σεδεκίας ο βασιλεύς και έφερε τον Ιερεμίαν τον προφήτην προς εαυτόν εις την τρίτην είσοδον την εν το οίκο του Κυρίου και είπε ο βασιλεύς προς τον Ιερεμία: «Θέλω να σε ρωτήσω εν πράγμα, μην κρύψεις απ' εμού μηδέν». Και είπε ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκία: «Εάν φανερώσω τούτο προς σε, δε θέλεις το ότι με θανατώσει? Και αν σε συμβουλεύσω, δε θέλεις με ακούσει?» Και όμως εκρυφίωσε ο Σεδεκίας, ο βασιλεύς προς τον Ιερεμία λέγον: «Ζή Κύριος, ως σε έκανε κανείς ημάς την ψυχήν ταύτην. Δε θέλω σε θανατώσει, ούτε θέλω σε δώσει εις την χείραν των ανθρώπων τούτων, ή την σιτούσει την ψυχήν σου». Κι είπε ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκία: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: εάν το ότι εξέλθεις προς τους άρχοντας, του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η ψυχή σου θέλει ζήσει. Και η πόλη σ' αυτή δεν θέλει κατακαυθεί εμπειρή, και θέλει ζήσει εσύ και ο οίκος σου. Αλλά εάν δεν εξέλθεις προς τους άρχοντας, τον βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η πόλη σ' αυτή θέλει παραδοθεί στην χείρα των Χαλδαίων, και θέλουν κατακαύσει αυτήν εν πυρή, και εσύ δε θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών». Και είπεν Σεδεκίας ο βασιλεύς προς τον Ιερεμία: «Εγώ φοβούμαι τους Ιουδαίους, ή την εσκατέφυγον προς τους Χαλδαίους, μήποτε με παραδώσωσιν εις την χείραν αυτών και με εμπέξωσιν». Και είπε ο Ιερεμίας: «Δε θέλουσι σε παραδώσει. Υπάκουσε παρακαλώ εις την φωνή του Κυρίου, την οποία εγώ λαλώ προς σε, και θέλει είστε καλόν εις σε, και η ψυχή σου θέλει ζήσει. Εάν όμως εσύ δεν εξέλθεις, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος έδειξεν εις εμέ. Και ειδού πάσε γυναίκες εν απολυφθήσει στην υγεία του βασιλέως του Ιούδα, θέλουσι να χθεί προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, και αυτε θέλουσι λέγει: οι άνδρες οι ειρηνικοί σου σε εδελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Ευηθίστησαν οι πόδες σου εις των βόρβορων, και αυτοί εσύρθησαν ο πίσω. Και πάσε οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου, θέλουσι να χθεί προς τους Χαλδαίους, και εσύ δε θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών, αλλά θέλεις πιαστεί υπό της χειρός του βασιλέως της Βαβυλώνος, και θέλεις κάμει την πόλη ταύτη να κατακαυθεί εμπειρή». Και είπε ο Σεδεκίας προς τον Ιερεμία: «Ας μη μάθει μηδείς περί τον λόγο τούτο, και δε θέλεις αποθάνει. Και αν οι άρχοντες ακούσωσιν ότι ομίλησα μετά σου, και έλθωσι προς σε και σε είπωσιν: ανάγγειλον προς ημάς τώρα τι ελάλησας προς τον βασιλέα, μην κρύψεις αυτό αφημών, και δεν θέλω μεν σε θανατώσει, και τι ο βασιλεύς ελάλησε προς σε, τότε θέλεις πει προς αυτούς: εγώ υπέβαλον τη δέηση μου ενώπιον του βασιλέως, για να μην με επαναστρέψει εις την οικία του Ιωνάθαν, ώστε να αποθάνω εκεί. Ήλθον δε πάντες οι άρχοντες προς τον Ιερεμία, και ρώτησαν αυτόν, και ανήγγειλε προς αυτούς πάντα στους λόγους εκείνους τους οποίους προσέταξε ο βασιλεύς, και αυτοί έπαυσαν να ομιλώσει με ταυτού, διότι δεν ακούστη το πράγμα. Και έμεινε ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής έως της ημέρας καθήν εκυριεύθη η Ιερουσαλήμ, και ήτο εκεί ότε η Ιερουσαλήμ εκυριεύθη. Αμήν». Σεδεκίας είναι ένας βασιλιάς τον οποίον ο Θεός τον έκανε, χρησιμοποιώντας όμως τον Αβουγδονόσορα, τον δούλο του Θεού. Όταν στην πρώτη επίσκεψη και επίθεση των στρατευμάτων του Αβουγδονόσορα στα Ιεροσόλυμα, ο βασιλιάς του Ισραήλ Ιωαχήν, κατά την εντολή του Κυρίου, παρεδόθη και εχμαλωτιστής εξορίστηκε στη γη των Χαλδαίων. Εκεί όμως η υπόσχεση του Θεού ήταν ότι θα τον διατηρήσει, θα τον φυλάξει και μάλιστα θα τον ευλογήσει μέχρι να περάσουν 70 χρόνια που θα τον επιστρέψει. Τότε ο Ναβουγκοδονόσορ έβαλε βασιλιά τον Μαθανία, τον οποίο ονόμασε Σεδεκία. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μέσα του εξήτηση Θεού, αλλά ήταν πολύ αδύναμος να αντισταθεί στους άρχοντες του λαού του.
Αν και είχε την απόλυτη εξουσία από το Θεό σαν βασιλιάς, παρόλα αυτά δεν κατάφερνε να κάνει αυτό που του λέγει ο Θεός. Το αποτέλεσμα ήταν, παρόλο που είχε ορκιστεί υπακοή και υποταγή ενώπιον του Θεού στον Ναβουχοδονόσορα, αποστάτησε από τον Ναβουχοδονόσορα. Και από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Σεδεκία, αλλά και για όλο τον λαό Ισραήλ, αλλά και για τους άρχοντες του λαού του Ισραήλ. 11 χρόνια μπόρεσε να βασιλέψει και τα 2 τελευταία χρόνια πριν τελειώσει, δηλαδή τον 9ο χρόνο, είδε τα στρατεύματα του Ναβουχοδονόσορα να έρχονται απειλητικά εναντίον του και σαν άνθρωπος ο οποίος φοβότανε τον Θεό, ρώτησε τον Ιερεμία. Και ο Ιερεμίας του είπε πράγματα αληθινά μεν, αλλά επώδυνα δε. Του είπε ότι αν δεν παραδοθεί στους Χαλδαίους και αυτός όπως ο βασιλιάς Ιωαχήν, τότε ο πόλεμος τον οποίον κάνεις θα αποβεί εις βάρος σου ραγδαίος. Μάλιστα εγώ θα είμαι εναντίον σου, ώστε θα πατάξω την πόλη με λοιμό και τελικά με πείνα και με μάχαιρα και η χείρα του Ναβουχοδονόσορα θα έρθει εναντίον σου, θα σκοτώσει όλους και θα κατακάψει την πόλη για να μην υπάρχει. Ο Σεδεκίας το άκουσε, το πίστεψε, αλλά οι άρχοντές του αντέδρασαν και τιμώρησαν αυστηρά τον Ιερεμία βάζοντάς τον σε ένα λάκκο όπου κατά χάριν ο Σεδεκίας τον έβγαλε. Αλλά όσα είπε έγιναν. Καθώς πέρναγαν τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί εάν αδερφοί μιλήσει ο Θεός με το δούλο του, ό,τι και να πιστεύουν οι άνθρωποι, ό,τι και να σκέφτονται, ό,τι και να φαντάζονται και όσο και δύναμη να έχουν οι άρχοντες και να κάνουν ό,τι θέλουν, τελικά θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Είδε λοιπόν το λοιμό να έρχεται, την αρρώστια τη μεγάλη, λέγεται Πανόλη, έπεσε στους πολιορκημένους Ισραηλίτες, αλλά πείνα και έφτασε το τέλος τους. Λίγο πριν το τέλος φωνάζει ο Σεδεκίας πάλι τον Ιερεμία. Αφού τον έβγαλε από το αλάκο και τον έβαλε στην αυλή της φυλακής για να μπορεί να επιβιώνει. Και εκεί του λέει πες μου τώρα ό,τι έχεις από το Θεό. Και ο Σεδεκίας έκανε 2 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι αν σου πω θα με σκοτώσεις. Και η δεύτερη που δεν είναι ερώτηση αλλά επιβεβαίωση, αλλά και να σου πω δεν θα ακούσεις. Ο βασιλιάς Σεδεκίας του υποσχέθηκε ότι δεν θα τον σκοτώσει και κράτησε την υπόσχεσή του γιατί ήταν παρακυρίου. Αλλά όταν άκουσε τα λόγια του Θεού από τον κεχρισμένο το δούλο του, και είναι πολύ σημαντικό αδερφοί αγαπητοί να ακούμε τα λόγια του Θεού από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά όχι μόνο να ακούμε και να υπακούμε, του λέει και τώρα ακόμη έχεις την ευκαιρία να γλιτώσεις τον εαυτό σου, να γλιτώσεις την οικογένειά σου και να γλιτώσεις και την Ιερουσαλήμ. Και τώρα ακόμη έχεις την ευκαιρία. Θα έλεγα λίγες μέρες, ίσως λίγους μήνες, ίσως λίγες ώρες ανέμενον. Αλλά έτσι του είπε. Και τώρα ακόμη την τελευταία στιγμή έχεις την ευκαιρία να σωθείς εσύ, η οικογένειά σου και η Ιερουσαλήμ. Βλέπετε αδερφοί ένα μεγάλο μυστικό που έχει ο Θεός. Ό,τι και να λένε οι προφήτες δεν έχουν εξουσία να επιβάλλουν. Ό,τι και να λένε οι κεχρισμένοι δεν έχουν εξουσία να επιβάλλουν. Την εξουσία ο Θεός τη δίνει σε έναν σε κάθε περίσταση. Τότε στο βασιλιά. Ο βασιλιάς είχε απόλυτη εξουσία να πει πηγαίνουμε στον Ναβουχοδονόσορα ή δεν πηγαίνουμε. Και αυτή την εξουσία ο Θεός τη δίνει.
και τώρα και πάντα, στην οικογένεια στον άντρα, στα παιδιά στη μητέρα, σε κάθε, στην εκκλησία, στον ποιμένα, σε κάθε περίσταση υπάρχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος έχει την εξουσία από το Θεό και είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις. Γύρω γύρω ο Θεός βάζει ανθρώπους που με το Πνεύμα το Άγιο συμβουλεύουν. Αλλά ένας άνθρωπος σε κάθε περίσταση έχει την εξουσία και την απόφαση από το, έχει την εξουσία από το Θεό και τη δυνατότητα λήψης απόφασης. Τώρα είναι ο Σεδεκίας. Από την απόφαση του εξαρτώνται τα πάντα. Να μην καεί η Ιερουσαλήμ. Να μην σκοτωθούν οι άρχοντες και ο λαός. Να μην καταστραφεί η οικογένειά του. Αυτός, τα παιδιά του. Να μην πεθάνει και ο ίδιος. Υπάρχει δηλαδή το αυτεξούσιο στον κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίπτωση, που όμως ο Θεός με λόγια αληθείας, όχι καλά κολακευτικά και παρηγορητικά αλλά ψεύτικα, αλλά πολλές φορές λόγια αληθείας που όμως δεν είναι ευάρεστα στην ακοή των ακουόντων. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο της λήψης της απόφασης. Ποιον ακούς? Και όταν τ' άκουσα αυτό σε Εδεκίας, είναι στη θέση που πρέπει να πάρει απόφαση. Θα πιστεί στο Θεό και στο προφητικό λόγο ή θα πιστεί στην καρδιά του που θέλει ή στο πνεύμα του που νομίζει? Τελικά τι είναι αυτό που θα οδηγήσει τον άνθρωπο να πάρει σωστές αποφάσεις? Και πιο συγκεκριμένα, τι είναι αυτό που οδήγησε το Σεδεκία και πήρε τόσο λανθασμένη απόφαση? Τελικά επίστη σε αυτό που φοβάται, σε αυτούς που φοβάται, και επίστη σοβαρή απόφαση, γιατί πιστεύει, ξέρει ότι ο Ιερεμίας έχει λόγο Θεού. Το ξέρει αυτό. Είναι δηλαδή σε μια κρίσιμη κατάσταση. Από τη μια μεριά ξέρει ότι ο Ιερεμίας έχει λόγο Θεού. Είναι βεβαιωμένο. Αυτά που του είπε πριν 2 χρόνια έγιναν. Και αυτά που έλεγε πριν 30 χρόνια έγιναν. Και γίνονται. Και να ξέρετε ότι το τέλος στη Ιερεμία ήταν σωτηρία. Τον ετύφλωσε ο Ναβουχοδονόσορ, αλλά στο τέλος διατήρησε τη ζωή του και στο τέλος μετενόησε και σώθηκε. Με την έννοια της υπακοής. Είχε πρόθεση, δύναμη δεν είχε. Είχε πίστη, δύναμη δεν είχε. Και τελικά πήρε απόφαση από ένα κριτήριο φοβερό. Απίστευτο. Εάν παραδοθώ, πιστεύω, νομίζω, μου είπανε, σκέφτηκα ότι θα με παραδώσουν στα χέρια των Ισραηλιτών της Διασποράς, των εχμαλώτων, και εκεί θα με ονειδήσουν, και δεν αντέχω τον ονειδισμό, γιατί έχω δεσμευτεί με τα λόγια μου, έχω δεσμευτεί στους άρχοντές μου, έχω δεσμευτεί στην οικογένειά μου, έχω δεσμευτεί στον περίγυρό μου, δεν αντέχω τον ονειδισμό. Ναι, αλλά υπάρχει καταστροφή. Δεν έχει τη δύναμη. Και για να τον βοηθήσει ο Θεός, τι του λέει? Μη φοβάσαι. Δεν θα σε παραδώσουνε. Δεν θα σε ονειδήσουνε. Αυτά είναι αποκύματα της φαντασίας σου. Αυτά είναι γνώμες ανθρώπινες. Απόψεις ανθρώπινες. Δεν πρόκειται να σου συμβεί κακό. Εάν
υποταχθείς στον προφητικό λόγο του Θεού. Και βρίσκεται τώρα σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Να πάρει μια απόφαση τόσο σοβαρή και την παίρνει τελικά με τόσο ανόητα κριτήρια. Κλαίει για το Σεδεκία ο Ιερεμίας. Κλαίει και ο Θεός. Αλλά ο Ιερεμίας έχει πάρει τις αποφάσεις του. Φοβάται τους αξιωματικούς του, τους αξιωματούχους του. Και επειδή ξέρει ο Θεός την καρδιά του Ιερεμία, επειδή ξέρει ο Θεός την αδυναμία, τις αδυναμίες του Ιερεμία, ότι δεν είναι άντρας πίστεως και δυνάμεως, ο Σεδεκίας δεν είναι άντρας πίστεως και δυνάμεως, ξέρει την καρδιά του Σεδεκία ο Θεός. Γι' αυτό βάζει λόγια στον Ιερεμία πάλι, λέγοντάς του: «Βάζω μπροστά σου τη γη, την οδό της ζωής και της ευλογίας και την οδό του θανάτου και της κατάρας. Σε αυτούς οι οποίοι στηρίζεσαι, να ξέρεις ότι αυτοί θα σε ονειδήσουν και θα σε εγκαταλείψουν. Οι γυναίκες του οίκου σου, όταν θα αποσταλούν εχμάλωτες στην Βαβυλώνα, θα λένε: οι άνδρες οι ειρηνικοί σου σε εδελέασαν και εδελεάστης και υπερίσχυσαν επειδή σε εδελέασαν εναντίον σου». Υπερίσχυσαν εναντίον σου. «Και όταν ευηθίστησαν οι πόδες σου εις τον Βόρφορον, αυτοί οι άντρες οι ειρηνικοί σου σε εγκατέλειψαν». Τώρα ο Σεδεκίας τα ξέρει όλα. Και είναι στιγμές, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας πολύ σημαντικές. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να πάρουμε σοβαρότατες αποφάσεις σαν άνθρωποι έχοντες εξουσία που αφορούν πρώτα τον εαυτό μας ανεξαρτήτως ηλικίας. Παιδιά, μεγάλοι, πιο μεγάλοι, πιο μεγάλοι, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν τα πάντα στη ζωή μας. Πρώτα τη ζωή μας αυτή καθεαυτή, ύστερα την οικογένειά μας αυτή καθεαυτή, ύστερα το άμεσο περιβάλλον μας και ύστερα το έργο μας, αλλά και το έργο του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που παίρνει απόφαση στηριγμένη στο γεγραμμένο λόγο του Θεού αφενός μεν και στον προφητικό λόγο του Θεού αφετέρου δε. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος. Ουέ αλίμονο εις τον άνθρωπο που παίρνει αποφάσεις από συνέστημα, από ανθρώπινες συμβουλές και γνώμες, από ανθρώπινες προτροπές. Αλίμονος τον άνθρωπο αυτόν. Αλίμονος τον άνθρωπο αυτόν που εμπιστεύεται ανθρώπινες απόψεις αντί το Λόγο του Θεού. Αλίμονος αυτόν. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει μακροθυμία του Θεού η οποία τελειώνει με την απόφαση τη δική μας. Σήμερα λοιπόν καλούμεθα να πάρουμε μία απόφαση, αδερφοί, η οποία θα επηρεάσει απόλυτα το μέλλον μας. Μπορούμε να την πάρουμε σήμερα, μπορούμε αύριο, αλλά δεν ξέρω για μεθαύριο. Δεν ξέρω πότε τελειώνει η διορία που ο Θεός έχει βάλει. Μπορεί να πάρει την απόφαση μέχρι τη στιγμή που ο Ναβουχοδονόσορ με τα στρατεύματά του θα μπουν μέσα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί δεν μπορεί να κάνει πια τίποτα. Δεν μπορεί να μετανοήσει πια. Όταν άνοιξα οι πύλες και εισήλθε ο Ναβουχοδονόσορ, βγήκε τρέχοντας αυτός, αλλά όταν τον κυνήγησαν οι άρχοντες του, τον εγκατέλειψαν, σώθηκαν και αυτόν τον έπιασαν. Γιατί αυτόν που έχει την εξουσία κυνηγάει ο διάβολος. Σήμερα λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση. Και η απόφασή μας να είναι στερεή και μετακίνητη. Οποιαδήποτε, και η απόφασή μας είναι αυτή.
οποιαδήποτε απόφαση και όταν κληθούμε να πάρουμε, να την πάρουμε με βάση το Λόγο του Θεού το γεγραμμένο και μετά και στη συνέχεια με την ίδια βαρύτητα το προφητικό Λόγο του Θεού. Μόνο έτσι, αδερφοί. Μόνο με το Λόγο του Θεού και με τον γεγραμμένο και τον προφητικό Λόγο του Θεού θα μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια. Αυτή είναι η οδός της ζωής και της ευλογίας. Οποιοσδήποτε άλλος δρόμος, από οποιαδήποτε άλλη πρόκληση, πρόσκληση, φόβο, γνώμη, θεώρηση των πραγμάτων, είναι η οδός της κατάρας και του θανάτου. Ένας είναι ο δρόμος, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος επιβεβαιώνεται και από τον προφητικό λόγο, από τον λόγο του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της ευλογίας, της ζωής και για μας ο δρόμος της αρπαγής της Εκκλησίας. Αμήν.